Μπράντοβιτς στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Γιώργο Λινιάτη, ειδοποιός διαφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τον Childress να επιτίθεται από την αδύνατη πλευρά φέτος. Βοηθάει σε αυτό και το γεγονός ότι υπάρχει ένα επιπλέον σούτ από τον Κλέιζα. Έτσι ακριβώς, γιατί τώρα με τον Κλέιζα, από τη στιγμή που αγωνίζει τον Κλέιζα, ο οποίος είναι εξαιρετικός σούτερ από την περιφέρεια, είναι αναγκασμένος ο παίκτης να είναι κολλημένος, οπότε υπάρχουν περισσότεροι διάδρομοι για τον Childress, για τα drive. Να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι είναι διαφορετική αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού στα pick and roll με τον Παπαλουκά και από ό,τι με τον Τεόζοδοσιτς. Παπαλουκάς που κλέβει τώρα την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπατίστ και δίνει στον Τεόντοσιτς, ενώ έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγώνα και ο Γιάννης Μπουρούσης. Τώρα θα δώσει σκριν στον Τεόντοσιτς. Αυτός θα πάρει φάουλ χαμηλά. Με Μπουρούση αλλάζει το στυλ παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης διαφορετικός από τον Σκορτσιανίτη. Ένας ψηλός 2-10-2-12 που μπορεί να βγει να σουτάρει με πρόσωπο ακόμη και από τα 6-25. Κάτι που θα αναγκάσει ενδεχομένως την άμυνα του Παναθηναϊκού να ανοίξει για να εμποδίσει τα συνήθως εύστοχα μακρινά σου του Μπουρούση. Είδαμε το κλέψιμο του Παπαλουκά. Ο Μπατίστ έκανε δεύτερο προσωπικό φάουλ και έδωσε την θέση του στον Πέκοβιτς. Ο Ολυμπιακός επανέφερε Κλέιζα για τον Παπαλουκά. Αλλαγές στα σκρίνα τον Παναθηναϊκό, Φώτης μπροστά στον Παπαλουκά. Μπουρούσης με τον Πέκοβιτς να του κλέβει την μπάλα. Πέκοβιτς για τον Σπανούλη. Είδες αυτό που λέγαμε που βγήκε ο Πέκοβιτς. Σπανούλης πάει χαμηλά, στέκεται στον αέρα και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ξανά στο συν 5. 11-6, 3 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παπαλουκάς εναντίον Διαμαντίδη σε αυτή τη φάση. Παπαλουκάς εναντίον Διαμαντίδη. Τώρα ανεβαίνει και δίνει σκρίνο Μπουρούσης. Παπαλουκάς έξω για τον Childress. Έχει χώρο για σουτ. Προτιμάει τη διείσδυση. Childress χαμηλά για δύο. Αστοχή. Κλέιζα το επιθετικό rebound. Και το καλάθι. 11-8. Πρόσεξε ότι ο Περπέρογλου αφήνει ένα 1,5 μέτρο στην τρίπλα στον Childress. Το είχε προβλέψει ο Γιώργος Λιμιάτης. Έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα ρισκάρει. Θα αφήσει κάποια σουτ στον Childress. Το έλεγε στο pregame. Νομίζω ότι ίσως αφήσει και τον Παπαλουκά. Θα πρέπει να ρισκάρει. Διαμαντίδης. Δεν είναι καλή πάσα του, κλέβει ο Childress, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, κεφάλ του Σπανούλη, έξυπνο, σταματάει τον εφηβιασμό που είχε εδώ μετά το κλέψιμο του Childress ο Ολυμπιακός. Ευκαιρία να πάμε στον πάγκο των Ερυθρολεύτων και στον Παναγιώτη Βουγιού. Τρία άμυνες, βρίσκει πλήρη εφαρμογή αυτό που ζητάει ο Γιαννάκης από τους παίκτες του. Ταχύτητα. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον Μπουρούση που είναι βεβαίως πολύ πιο ευέλικτος από τους αφαγωγείς του Στρανίτη. Επανέφερε ο Ολυμπιακός ο Παπαλουκάς. Με την μπάλα στα χέρια ο Νίκολας είναι τώρα μπροστά του. Ο Παπαλουκάς αλλάζει με τον Κλέιζα που έχει τον Φώτση για να τον επιτηρεί. Έχει πέσει μια πλαστική σακούλα στο παρκέ, σταματάει το παιχνίδι. Με το ρολόι να δείχνει ότι μένουν 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν πλαστική σακούλα, μια μπλούζα μάλλον ήταν. Μια μπλούζα. Νέα ολόκληρη επίθεση του Ολυμπιακού. Η πάσα του Παπαλουκά για τον Τεόντος από το χαμηλό πόστο αυτός. Με σούτ εκτός ισορροπίας αστοχή. Ο Κλέιζα όμως μάχεται με τον Διαμαντίδη για το rebound κερδισμένος. Ο playmaker του Παναθηναϊκού. 11-8 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ο Κλέιζα είναι ο πρώτος rebound του Ολυμπιακού φέτος. Κλειστή άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Περπέρογλου βρίσκει πάσα στον Μπέκοβιτς. Αυτός με ωραίο hook σκοράρει. Νέο συν 5. Νέο συν 5 του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την απόσταση από το καλάθι ο Πέκοβιτς είναι κίνδυνος θάνατος και θα πρέπει οι παίκτες του Ολυμπιακού να το σπρώξουν 1-2 μέτρα παραέξω για να είναι λιγότερο επικίνδυνος. Ο Μπουρούσης αφήνει για τον Τεόντος. Αυτός πάει στη διείσδυση, νικάει τον Πέκοβιτς, δεν πετυχαίνει καλάθι, παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ξανά εμείς στο Γιώργο Λινιάτη. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι να επισημάνουμε την καταπληκτική άμυνα του Φώτση πάνω στο Κλέιζα. Ο Κλέιζα μετά από 8,5 λεπτά έχει πάρει μόλις δύο προσπάθειες, εκ των οποίων και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος, είναι από επιθετικά rebound. Έχει δώσει έμφαση ο Παναθηναϊκός στο μαρκάρισμα του Κλέιζα, γιατί ξέρετε ότι είναι ένας παίκτης που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και νομίζω ότι ο Φώτση κάνει καταπληκτική δουλειά. Χαμηλό σκορ όμως μέχρι στιγμής, Γιώργο. Νομίζω είναι κάτι που είπαμε και στην εισαγωγή του παιχνιδιού, ότι οι προπονητές πάντως σε τελικούς δεν ρισκάρουν τόσο πολύ, θέλουν τη σιγουριά και πάντως, εκτός μερικών εξαιρέσεων, πάντοτε οι τελικοί πάνε σε χαμηλά σκορ και δίνεται και μεγάλη έμφαση στο αμυντικό κομμάτι. Και όντως ήτσα από τη γραμμή, ευστόχησε στην πρώτη βολή και μειώνει 13-9. Σε αυτά που λέει ο Γιώργος Λιμιάτης, ο Κλέιζα δεν έχει πάρει ούτε μία από τις προσπάθειες που μας έχει συνηθίσει ως τώρα. Και αυτή είναι μια αλλαγή σημαντική, καθώς μπαίνει ένας παίκτης, ο Χαλπερίν, που είναι τελείως διαφορετικός από τον Τεόντοσιτς. Είναι άλλο στυλ παίκτη. Ο Τεόντοσιτς με τις δύο βολές μείωσε στους τρεις. 13-10, Διαμαντίδης για το Φώτση.
Αυτός περνάει την μπάλα χαμηλά. Κλέβει ο Χαλπερίν. Δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο πράγμα. Σε πάσες από έξω προς τα μέσα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νωρίτερα ο Σίλτρες. Τώρα ο Χαλπερίν έκλεψαν την μπάλα. Παπαλουκάς στείλει την ομάδα του για την επίθεση. Χαλπερίν, Σίλτρες από τη γωνία. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Κλέιζ, αυτός του την επιστρέφει. Ο Τσίλτρες δοκιμάζει του τριών πόντων, δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ριμπάουντ από τον Μπέκοβιτς, όχι από τον Παπαλουκά τελικά. Παπαλουκάς για τον Χαλπερίν, ξανά Παπαλουκάς του τριών πόντων από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και ισοπαλία. 13 όλα, ενώ μπαίνουμε, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Παπαλουκάς φέτος έχει ένα απίστευτο ποσοστό στα τρίποντα, έχει 66%. Και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διαμαντίδης, εξαιρετική ασίστ τον Πέκοβιτς, δεν μπορεί να σταματήσει τον σέντερ του Παναθηναϊκού ο Μπουρούσης. Ο Πέκοβιτς ξαναβάζει τους πράσινους μπροστά στο σκορ. 15-13. Με τον Πέκοβιτς το 5 η λειτουργία του Παναθηναϊκού επιθετικά είναι διαφορετική. Πάει μπάλα μέσα στο low post, ο Μπατίστ κυρίως προτιμάει να ανεβαίνει πάνω για να βοηθάει στα pick and roll. Σίλτρες με τον Περπέρο που να του δίνει πάντα τα 2 μέτρα που λέγαμε και νωρίτερα. Σίλτρες πάει σε διείδηση. Όμορφη προσπάθεια, δεν πετυχαίνει καλάθι, αλλά έρχεται ως τρέιλερ για follow κάρφωμα ο Μπουρούσης για τη νέα ισοπαλία, 15 όλα. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Τσίλτρες, η μπάλα λαπηδά και ο Μπουρούσης τη στέλνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού, 15 όλα. Διαμαντίδης με Παπαλουκά, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Διαμαντίδης βλέπει το ρολόι, παίρνει σκρίνα τον Μπέκοβιτς και φάουλ από τον Μπουρούση που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός, γιατί είχε Γιώργο Λινιάτη μόλις 2 ομαδικά. Νομίζω πολύ σωστά αντέδρασε ο Ολυμπιακός, γιατί είχε να δώσει, όπως είπες και εσύ σωστά Βαγγέλη, ακόμη 2 φάουλ και προφανώς και στην φάση που θα ακολουθήσει με την επιστροφή του Παναθηναϊκού από την πλάγια γραμμή πάλι θα μπουν παίκτες που ίσως είναι αναλώσιμοι να χρεωθούν κάποιο φάουλ, γιατί απομένει ακόμη ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Για την άμυνα ο Ολυμπιακός βάζει το Βασιλόπουλο, για την επίθεση ο Παναθηναϊκός βάζει το Σπανούλη. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 67% στα δίποτα μέχρι στιγμής, 44% ο Ολυμπιακός. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Σκουνιπέν, ένας παίκτης πολύ καλός στην άμυνα στα πόδια. Είναι γρήγορος και είναι προσιλωμένος αμυντικά στον αντίπαλό του. Επαναφορά για επίθεση 7 δευτερολέπτων στο τέλος της πρώτης περιόδου για τον Παναθηναϊκό. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια, δίνει στο Διαμαντίδη, ο Παπαλουκάς είναι μπροστά του. Ανεβαίνει ο Μπέκοβιτς, του δίνει σκριν. Διαμαντίδης περνάει ανάμεσα από δύο. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Μπέκοβιτς και αυτός πετυχαίνει. Goal foul, 7 δέκατα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ιδανική επίθεση για τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Καταπληκτική προσπάθεια του Διαμαντίδη που περνάει ανάμεσα από δύο και προλαβαίνει τον επόμενο αμυντικό για να περάσει την μπάλα στον επερχόμενο κάθετα Μπέκοβιτς. Και παίρνει Γιώργο Λινιάτη το maximum σε αυτή τη φάση. Εδώ, ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνουν φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχαν να δώσουν ένα φάουλ και αφήσαν τον Παναθηναϊκό να φτάσει στο καλάθι και φάουλ. Ήταν λάθος. Πολύ σωστή επισήμανση και ξόδεψαν και το τέταρτο φάουλ πάνω σε προσπάθεια για lay-up. Σε μια αλλαγή handball ο Τέπιτς στη θέση του Περπέρογλου. Μένουν 7 δέκατα. Υπάρχει χρόνος αντίδρασης για να πετάξει την μπάλα ο Σκουνιπέν. Όχι όμως με τρίπλα. Τελείωσε η πρώτη περίοδο στο ελληνικό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού με 3 πόντους. 18-15. Ο τελικός προμηνύεται συγκλονιστικός, προμηνύεται συναρπαστικός. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.